είναι από όσες συζητήσεις άκουσα μέχρι εδώ πέρα, θεωρείται για κάποιο λόγο εξωφύσιο φυσικό αέριος, αϊφόρος, αϊφόρος πηγή ενέργεια. Αυτό δεν ξέρω πού προκύπτει. Γιατί όπως ξέρουμε, το φυσικό αέριο καταρχήν εξαντλείται κάποια. Εμείς πάντα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο φέρναμε και πιέζαμε για μια άλλη πρόταση που είναι βασισμένη σε πραγματικές συνθήκες. Τώρα το θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα. Καταρχήν γιατί είμαστε ίδιοι, ας πούμε, και το ΔΕΦΟΙ. Πόσο εκτιμάτε, είναι το βασικότερο, πόσο εκτιμάτε τη χρήση του φυσικού αερίου στο τηλεφωνικό μέτρο στις επιχειρήσεις, πόσο και στα σπίτια. Είναι το βασικότερο από όλα. Δηλαδή, παίρνουμε ένα δάνειο στα σπίτια, χρηματοδοτείτε κάτι. Αυτό πόσο θα μας τυχήσει. Μήπως τελικά μας τυχήσει πιο ακριβά και από το πετρέλαιο. Έχω να πω εγώ. Και κάτι άλλο. Λέμε τώρα, ας πούμε, έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2023 και λέμε ότι μέχρι εκεί θα πάρει αέριο το Άργος, το Μαντιάκι. Έχουμε σε ολόκληρο νομό, έχουμε ένα λεπενά όπως υπόθεση. Αυτό υπάρχει σχεδιασμό μελλοντικά για ποιο είναι ο χρονικό ορίζοντα μέχρι τον οποίο θα φτάσουμε ώστε να έχει την αντάρτηση όλο ο νόμο και όλε τι εκτιμάτε. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις που θα καταθέσω βασικά. Τώρα, θα ήθελα να καταθέσω το Προεδρείο του πρώτου που καταθέσει 2, 3 και 4 υποθέσεις. Θα ξανακαταθέσω εδώ. Θα ήθελα να την πάρει ο κύριος Υπουργός ενδεχομένως, να την εξετάσει και αυτή. Αλλά οποιαδήποτε μορφή του λέτε μας, άσχετα να διαφοροποιούμαστε εμείς, η οποία βασίζεται στην αρχή της λεωφορείας και η οποία έχει ένα εύλογο κόστος χρήσης και για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες.